ζώνη, του κοινού του χώρου. Ποιος χώρος θα έπρεπε να μείνει ελεύθερος, ποιος χώρος θα μπορούσε να είναι εκμεταλλεύσιμος από τραπεζοκαθίσματα. Αυτό που προέκυψε από τότε είναι διαπίστωση ότι πρέπει να υπάρχει μονοδρόμηση, γιατί ο κρίσιμος απαιτούμενος χώρος κίνησης των πεζών δεν ήταν αρκετός. Είναι πάρα πολύ στενός ο χώρος και είναι ζητούμενο να υπάρχει τουλάχιστον μια τετράμετρη λωρίδα πεζόδρομου για τους επισκέπτες και τους κατοίκους. Δεν είναι αρκετά τα πεζοδρόμια που υπάρχουν σήμερα, τον 1,20 και τον 1,30. Ούτε καν στις προδιαγραφές για ΑΜΕΑ που μιλάνε και για πολύ μικρές γεωμετρίες μέσα σε αστικά κέντρα. Εδώ λοιπόν ο παραλιακός, που είναι η εκτόνωση της πόλης, είναι το... θα πρέπει τουλάχιστον να έχει 4 μέτρα για τους πεζούς. Άρα, από όλη η ομάδα καταλήγουμε ότι η μονοδρόμηση θεωρείται μονόδρομος. Ευτυχώς το είπε και ο συγκοινωνιολόγος λίγο πριν και έτσι είχαμε το περιθώριο, είχαμε το χώρο να μπορέσουμε να δουλέψουμε και να κάνουμε τις προτάσεις μας που είναι συνέχεια προκειμένου να υπάρξει ποιοτικός δημόσιος χώρος και για τους πεζούς και να μην υπάρξει πρόβλημα στην κυκλοφορία. Στη συνέχεια, μεγάλη συζήτηση με τα σταθμευμένα αυτοκίνητα. Έχουμε συνηθίσει λίγο στην πόλη όλοι να έχουμε το αυτοκίνητο πολύ κοντά σε εμάς. Ο δρόμος ήταν η γεωμετρία του μικρή. Συζητάμε με τα ΣΒΑΚ, συζητάμε με τους ειδικούς από εκεί πώς θα μπορούσαμε να εξυπηρετήσουμε τους κατοίκους, να μην φύγουν τα αυτοκίνητα, αλλά ταυτόχρονα να έχουμε και αυτό που θέλουμε στον παραλιακό. Οι άξονες που μπαίνουν είναι ότι πρέπει αρχικά να βρεθεί χώρος στην αρχή του παραλιακού, ώστε να μπορούν τουλάχιστον οι επισκέπτες να σταθμεύουν εκεί. Υπάρχει μια σκέψη, υπάρχει ένα ΚΧ στην περιοχή του Ομουδιού, το οποίο σκεφτόμαστε ότι θα πρέπει να γίνει μια τέτοια διαμόρφωση που να μπορεί να φιλοξενήσει ένα αρκετό, ένα επαρκή αριθμό αυτοκινήτων. Ταυτόχρονα έγινε και έρευνα αγοράς και ενοικίασης κάποιου οικοπαίδου στα όρια του περιφερειακού του Ομουδίου, με σκοπό να διευρυνθεί αυτό και να μπορεί να υπάρχει ένας μεγάλος χώρος να αφήνει τα αυτοκίνητα και να μπορούν να προχωρήσουν μετά να κάνουν τη διαδρομή με τα πόρνα. Όσον αφορά τους κατοίκους, θεωρούν αν ήταν δυνατόν να μην υπάρχουν αυτοκίνητα, θα ήταν το ιδανικό. Αλλά για τους κατοίκους, ίσως η περιορισμένη στάθμιση μόνο για αυτούς με κάρτα να είναι η λύση, καθόλου το μήκος του παραλιακού. Άλλωστε, υπάρχουν αρκετά διαστήματα με θέσεις φορτοεπόρτωσης για τα μαγαζιά και τα ξενοδοχεία, τα οποία προκύπτουν από την κυκλοφοριακή μελέτη, υπάρχουν αυτές οι θέσεις. Οι υπόλοιπες θέσεις στάθμισης να μείνουν για τους κατοίκους με κάρτα. Αναφορικά με το παραλιακό μέτωπο, να προβλεφθούν στέγαστρα μέσα από την αρχιτεκτονική μελέτη, το οποίο είναι πια και υποχρεωτικό από την νομοθεσία, δεν μπορεί και ο καθένας να κάνει οτιδήποτε, δεν μπορεί να δοθεί μεμονωμένα άδεια. Άρα θα πρέπει στο σύνολο να μελετηθεί αυτό και να συνάδει με την υπόλοιπη λύση και το σκεπτικό. Όσο αφορά τη φύτευση, να δούμε τι θα μπορούσαμε να κρατήσουμε, τι θα μπορούσαμε να εμπλουτίσουμε, ώστε να, μέσα από μια φυτοτεχνική μελέτη, να μείνει η φύτευση, να εμπλουτιστεί και να οργανωθεί. Θέλουμε το ποδήλατο, αυτό από το 2014 το συζητάμε, να κινείται με ασφάλεια, θέλουμε μεγάλο πεζοδρόμιο για τους πεζούς και να έχουμε προκαθορίσει τους χώρους για τραπεζοκαθίσματα. Και φυσικά να υπάρχει προσβασιμότητα για τα ΑΜΕΑ και τα ΕΜΕΑ. Αυτή είναι η βασική άξονα που βάζει η ομάδα αρχικά για να ξεκινήσουμε το σκεπτικό μας, πώς θα κινηθούμε στην πορεία. Αρχίζει η ανάλυση τώρα. Εδώ υπάρχει ένας χάρτης που μας δείχνει τις χρήσεις. Τις χρήσεις στο επίπεδο ισογείου. Δεν ξέρω αν είναι τα χρώματα πολύ, αν τα καταλαβαίνετε, αλλά αυτό που διαπιστώνουμε είναι οι τρεις υφές. Το πρώτο τμήμα, εδώ είναι η γέφυρα. Το πρώτο τμήμα του παραλιακού, αυτό το κομμάτι, ουσιαστικά το ονομάσαμε, εκφράζει ένα αστικό περίπατο, δηλαδή από τη γέφυρα μέχρι τα ξενοδοχεία Ερμής και Κοράλ. Είναι ένας αστικός περίπατος με χρήσεις κυρίως εμπορικές, τουριστικές και με πολύ ελάχιστη κατοικία, με μικρό αριθμό κατοικιών. Σε αυτό το τμήμα το πράσινο είναι ελάχιστο, τα πεζοδρόμια περιορισμένα, δεν υπάρχει στάθμευση, δεν υπάρχει καθόλου στάθμευση και είναι το πρώτο κομμάτι που συνδέει την υπόλοιπη πόλη την πόλη με το παραλιακό. Το επόμενο κομμάτι, εδώ που έχουμε τα κίτρινα, είναι τα μεγάλα τα ξενοδοχεία. Είναι αυτό που εκτείνεται μπροστά από το Ερμής, το ΡΕΚ, το Κοράλ. Το ονομάσαμε περίπατο αναψυχής, γιατί αφορά κυρίως χρήση διμέρευσης.
Σε αυτό το τμήμα παρατηρούμε έντονη στάθμευση, μικρή παραλία με άμμο στο επίπεδο της θάλασσας, ενώ τα πεζοδρόμια είναι τα μεγαλύτερα στο το, καθ' όλο το μήκος του δρόμου, τα μεγαλύτερα που υπάρχουν είναι σε αυτό το σημείο μπροστά. Το τελευταίο κομμάτι του παραλιακού είναι ο πράσινος περίπατος. Διακρίνουμε λιγότερη δραστηριότητα σε διημέρευση και εμπορική τουριστική δραστηριότητα, ενώ είναι πιο έντονη η χρήση της κατοικίας. Αυτό φαίνεται και σε αυτή τη διαφάνεια, όπου τα κίτρινα είναι κατοικίες και μιλάμε για τον πρώτο όροφο, όπου έχουμε βέβαια περισσότερες κατοικίες από ό,τι στο ισόγειο. Θα αναλύσουμε λίγο τρεις ενδεικτικές τομές που είναι κάθε μία και στις διαφορετικές υφές που αναλύσαμε στο παραλιακό. Το πρώτο είναι τον αστικό περίπατο, τον περίπατο διημέρευσης και τον πράσινο περίπατο. Αυτή εδώ είναι η κατάσταση που υπάρχει σήμερα, η υφιστάμενη κατάσταση. Και η πρόταση από κάτω. Η λογική και σε αυτή την τομή και στη δεύτερη και στην τρίτη είναι να διατηρηθεί τα 4 μέτρα για τους πεζούς, ο πεζόδρομος, από την εξωτερική, από τη μεριά της θάλασσας. Θα ακολουθήσω τη μελέτη, την κυκλοφοριακή, που μιλάει για δρόμο γύρω στο 3,85. Υπάρχει το περιθώριο να γίνει και 3,5, προκειμένου να εξοικονομηθεί και άλλος χώρος για τα πεζοδρόμια από την εσωτερική μεριά. Από την εσωτερική μεριά, τα πεζοδρόμια όπου είναι δυνατόν, στο μεγαλύτερο τους σημείο που μπορούν να φτάσουν μέχρι και τα 4 μέτρα, το 1,5 όμως θα πρέπει να μένει πάντα ελεύθερο για την κίνηση των πεζών. Τα υπόλοιπα θα μπορούν να διατεθούν για τραπεζοκαθίσματα. Σημαντικό ρόλο σε αυτές τις επεμβάσεις έχουν τα υλικά που προτάσσονται. Ο δρόμος όλος θα είναι ήπιας κυκλοφορίας, μετά και από τις συζητήσεις που κάναμε με το ΣΒΑΚ, κάτι που θα προσδιοριστεί από το υλικό. Δεν θα χρησιμοποιηθεί πουθενά άσφαλτος, αλλά παντού θα έχουν φυσικά υλικά, ορθογωνισμένους κυβόληθους και άλλα που θα διαφοροποιούν τις χρήσεις. Με αυτόν τον τρόπο θα είναι δυνατή και ασφαλής η χρήση του ποδηλάτου μέσα στον ίδιο το χώρο που θα γίνει το αυτοκίνητο. Δεν υπήρχε χώρος για να γίνει ξεχωριστά ένας ποδηλατόδρομος. Ήταν πολύ λίγο η γεωμετρία, δεν χωρούσε ο ποδηλατόδρομος, αλλά ευτυχώς εδώ ήμασταν λίγο τυχεροί. Η πρόταση από τα σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας είναι το ποδήλατο να κινείται μαζί με το αυτοκίνητο σε δρόμους ήπιας κυκλοφορίας. Οπότε έτσι λύνεται και αυτό το θέμα. Μπορεί το ποδήλατο με ασφάλεια να βρίσκεται μαζί με το αυτοκίνητο, αλλά σε έναν δρόμο που πια θα είναι ήπιες κυκλοφορίες και όχι άσφαλτες. Οι χώροι στάθμευσης θα προσδιορίζονται με το ίδιο υλικό, αλλά θα διαφοροποιηθεί αυτό στο χρώμα. Εδώ τώρα μελετάμε κάτι καινοτόμο. Μια ευέλικτη αρχιτεκτονική λύση στο εξής. Πιθανόν να υπάρξει ανάγκη περισσότερου χώρου για τα πεζοκαθίσματα από τη μεριά των κτίριων. Θα έχουμε τη δυνατότητα εκεί να βγάλουμε τα αυτοκίνητα τη στάθμευση από μπροστά και το χώρο αυτό που είναι περίπου στα 2 μέτρα να τον προσθέσουμε στο πεζοδρόμιο που ήδη είναι 4 μέτρα προς τα πίσω, σημειακά, όπου θα χρειάζεται να υπάρχει ένα κατάστημα γεωνομικού ενδιαφέροντος προκειμένου να αυξηθεί ο χώρος για τα τραπεζοκαθίσματα. Ώστε να μην βαρύνουμε την ελάχιστη λωρίδα που έχουμε αφήσει προς τη θάλασσα και δεν υπάρχει κι άλλος χώρος. Ο δρόμος είναι οριακά αυτός που είναι, οπότε δεν έχουμε άλλο περιθώριο. Αν δηλαδή κάποια στιγμή αποφασίσουμε να φύγουν τα αυτοκίνητα από όλο το παραλιακό, θα μπορούσε ο χώρος αυτός να είναι με τέτοιο υλικό ώστε να μην χρειάζονται μετά να επέμβουμε κατασκευαστικά. Να είναι έτοιμο για να αλλάξει όποτε το χρειαστούμε, όποτε αποφασιστεί. Στα πεζοδρόμια υπάρχει ο απαραίτητος αστικός εξοπλισμός, ο φωτισμός και η φύτευση. Σε επόμενη φάση θα σχεδιαστεί το στέγαστρο που θα αποτελεί τμήμα του παραλιακού μετόπου σαν αποτέλεσμα συνολικού σχεδιασμού. Τώρα θα δούμε την ίδια πρόταση, αλλά θα την εξετάσουμε κατά κατακόρυφο άξονα. Τώρα τη μελετήσαμε κατά μήκος, σαν περπατούσαμε κατά μήκος του παραλιακού και βλέπουμε τι υφές και τι χρήση θα αφήσουμε. Κατά κατακόρυφο άξονα, όπως είδαμε και από τον πρώτο χάρτη του 1905,
ο Παναγιακός είναι η εκτόνωση της γειτονιάς που έρχεται προς τη θάλασσα. Και αυτό γίνεται με κάθε τους δρόμους που αυτοί κυρίως είναι σκάλες. Αυτές οι σκάλες αποτελούν τις διαφυγές προς τη θάλασσα. Πρόκειται για το μέσο με το οποίο γίνεται ο διάλογος της γειτονιάς με τη θάλασσα και αφορούν περάσματα και διαφυγές που δίνουν την αίσθηση ότι κάπου θα καταλήξουν, κάτι θα συναντήσουν. Αυτή η συνάντηση είναι διαφορετική κάθε φορά για την κάθε διαφυγή και έχει μια κατάληξη, μια λειτουργία, μια χρήση, ένα σταθμό, μια στάση διαφορετική. Εκεί που τένονται λοιπόν δημιουργούμε διαφορετικές στάσεις, ώστε όταν θα γυρίσουμε πια να κάνουμε τον περίπατο κατά μήκος, θα έχουμε ένα περίπατο με εναλλαγές και ενδιαφέρον. Η πρώτη στάση είναι η προβλήτα του τελωνίου. Σε αυτό το σημείο έχουμε την προέκταση της οδού στρατηγού Κόρακα. Είναι το πιο στενό σημείο του δρόμου και γνωστό το πρόβλημα που συναντάμε στη στροφή με τα λεωφορεία το καλοκαίρι που δεν μπορούν να περάσουν ταυτόχρονα και δημιουργείται πρόβλημα σε όλη την πόλη από την κυκλοφορία. Ακόμα και με τη μονοδρόμηση, ο χώρος αυτός δεν είναι επαρκής για τους πεζούς και για τα πεζοδρόμια που είναι απαιτούμενα για να αποκτήσουμε αυτή την λωρίδα που θέλουμε για την κίνηση και να έχουμε τη ποιότητα που θέλουμε στο δημόσιο χώρο. Προτείνεται λοιπόν σε αυτό το σημείο να γίνει μια μεταλλική προσθήκη, ένας πρόβολος υπερκείμενη της υφιστάμενης προβλήτας και να περιλαμβάνει μια μικρή πλατεία που θα έχει και πράσινο. Η επόμενη στάση είναι η επέκταση της οδού Καπετάν Φαφούτη. Σε αυτό το σημείο είναι ο δρόμος που κατεβαίνουμε τη μεγάλη κατηφορίτσα μετά την εκκλησία της Αγίας Ειρήνης. Και σε αυτό το σημείο, και αυτό το σημείο είναι πάρα πάρα πολύ στενό, και είχαμε πρόβλημα πάλι να περάσουμε τους πεζούς. Τη μονοδρόμηση, να αφήσουμε τετράμετρη λωρίδα από μέσα. Οπότε δημιουργούμε μια μεταλλική γέφυρα, ένα διάδρομο, για να δώσουμε το έδος που χρειαζόμαστε για τους πεζούς. Φαίνεται και εδώ. Δεν ξέρω αν φαίνεται καλά, πως πρέπει να σβήσω το φω, να κατεβάσω τα φώτα. Φαίνεται. Εγώ δεν το βλέπω. Κατεβάσω λίγο τα φώτα, να είναι πιο... Θα το δοκιμάσω. Τώρα δεν βλέπω, αλλά θα σας τα λέω απ' έξω. Αυτή εδώ είναι η προσθήκη που γίνεται. Είπαν οι φωμάτου, μάλλον έχουν πρόβλημα τα περιμετρικά και δεν μπορούν να νάσουν. Μαρία, το κινητό σου να θα κόψει. Λοιπόν, σε αυτήν εδώ τη στάση, έχουμε προτείνει και ονόματα σε αυτές τις στάσεις που μελετάμε. Το Εκκλησάκι είναι έργο του Γιώργη Θεοδωσόπουλου, ενός καταξιωμένου αρχιτέκτονα που είμαστε πολύ τυχεροί σε αυτήν την πόλη, έχουμε πάρα πολλά κτίρια από εκείνον. Ένα από αυτά είναι το Εκκλησάκι. Ταυτόχρονα σε αυτό το σημείο υπήρχε και αυτό εδώ το κτίριο, το οποίο θεωρούμε ότι είναι ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, ένα μοντέρνο κτίριο. δεν το ήξερα αυτό. Οπότε αποφασίσαμε ότι θα θέλαμε να το ονομάσουμε τη στάση του αρχιτέκτονα ή η στάση Γιώργη Θεοδωσόπουλου. Η επόμενη στάση, πολύ σημαντική, πολύ κεντροβαρής για την λύση, είναι η προέκταση της οδού Περικλέως, της σκάλας δηλαδή. Πρόκειται για τη σκάλα που έχει γίνει πρόσφατα το γκράφιτι του Μινόταυρου, δίπλα από την καφετέρια Κόσταλ τώρα, μόλις πιο πριν. Αυτό το σημείο είναι το πιο πλατή σημείο του παραλιακού δρόμου. Είναι η θέση που ο περιπατητής βλέπει ακριβώς απέναντι τους άλλους πάντες. Επίσης, σε αυτό το σημείο υπάρχει ένα μικρό κατέβασμα στη θάλασσα. Εμφανίζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ήταν μια ευκαιρία να κατεβάσουμε, να κατεβούμε λίγο πιο κοντά στη θάλασσα και στα βράχια. Δημιουργώντας ένα αμφιθέατρο με αναβαθμούς και δίνοντας την ευκαιρία στάσης και ανάπαυσης και χαλάρωσης με την υπέροχη αυτή θέα
ακόμα και σε μεγαλύτερες ομάδες και σε μεγαλύτερες παρέες που θα χρειαστεί να βρεθούν εκεί. Εδώ βλέπουμε το κατέβασμα που θέλουμε να κάνουμε προς τη θάλασσα και κάπως έτσι είναι η λύση που προτείνουμε. Να μπορεί δηλαδή ο περιπατητής, να μπορεί ο πεζός να φτάσει χαμηλά. Με αυτούς τους αναβαθμούς. Αυτή τη θέση προτείνουμε να την ονομάσουμε Αμφιθέατρο Άγιοι Πάντες. Σε αυτό το σημείο υπάρχει και αρκετός χώρος να τοποθετηθεί ένα γλυπτό, ένα έργο τέχνης, που θα μπορούσε να αποτελεί, να γίνει κάποια στιγμή και brand name για την πόλη μας, γιατί έχει το χώρο και είναι έτσι μια μεγάλη πλατεία, η μοναδική που... δηλαδή ο περισσότερος χώρος που μπορούμε να βρούμε σε αυτό το σημείο. Η επόμενη στάση είναι ακριβώς μπροστά από τα μεγάλα ξενοδοχεία, το Ερμής και το Κοράλι. Δεν είπα προηγουμένως ότι εδώ υπάρχουν κάποια μυρίκια που θα γίνει επέμβαση. Αυτά μπορούν να μεταφυτευτούν, να εμπλουτιστούν και με άλλα και να γίνει πιο οργανωμένο το πράσινο γύρω από αυτά. Δηλαδή θα χρειαστεί κάτι τέτοιο. Σε αυτό το σημείο η λύση κινείται σε δύο επίπεδα. Έχουμε ένα επίπεδο πάνω στον δρόμο και ένα επίπεδο με μια ράμπα, μια κίνηση που κατεβαίνει στην παραλία, στην αμμουδιά, που είναι ακριβώς από κάτω τα ξενοδοχεία. Εδώ η υφιστάμενη κατάσταση έχει αρκετά, έχει κάθετη στάθμευση μπροστά από τα ξενοδοχεία, πολλή στάθμευση, πολλά αυτοκίνητα μπροστά, τα οποία θεωρούμε ότι δεν μπορούν να υπάρχουν σε αυτό το σημείο. Προτείνουμε να παραμείνει στάθμευση έστω από την πλευρά των ξενοδοχείων, όπου θα υπάρχουν και θέσεις φωτοεκφόρτωσης και θα μπορεί να λειτουργούν σωστά τα ξενοδοχεία, αλλά να μείνει αυτό όλο καθαρό σαν πλατεία, όπου θα έχει παγκάρια, ίσως κάποιους πίδακες με νερό. Και από αυτό το σημείο ξεκινάει μια ράμπα, ένα κατέβασμα, αυτό εδώ, το οποίο έχει κλίσεις με προδιαγραφές για αμαία, ώστε να δει τη δυνατότητα και στους αμαία να κατέβουν στην παραλία που υπάρχει εκεί από κάτω, χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιήσουν τις σκάλες, τόσο δεν θα μπορούσαν να τις χρησιμοποιήσουν. Είναι και πολύ μεγάλη σκάλα, πολύ μεγάλο υψόμετρο σε αυτό το σημείο. Λίγο πιο πέρα, σε κάτω, λίγο πιο κάτω, ακριβώς στο τέλος του ξενοδοχείου του Κοράλι, είναι ένα σημείο που δεν ενοχλεί ιδιαίτερα η θέαση, θα μπορούσε να γίνει ένα παρατηρητήριο, είναι η προέκταση της οδού Ήδης, ώστε ο περιπατητής να μπορεί να ανέβει λίγο πιο ψηλά, αυτές είναι αναφορές που θα μπορούσαν να υπάρχουν σε άλλα μέρη, να ανέβει ψηλά, να απολαύσει τη θέα, να φωτογραφίσει και γύρω από αυτό θα μπορούσε να οργανωθεί η φύτευση και να τροποποιηθεί η σκάλα που κατεβαίνει στην παραλία από κάτω, μεγαλώνοντας το πλάτος της και σύμφωνα με τις προδιαγραφές, ώστε να είναι ασφαλής. Στο επόμενο τμήμα, λίγο πιο κάτω από το παρατηρητήριο, υπάρχει ένα σημείο ιδιαίτερα πράσινο, το οποίο προτείνουμε να γίνει ένα μικρό ξέφωτο, μια μικρή προσθήκη προς τη θάλασσα και να υπάρχουν εκεί καθιστικά, μέσα στα δέντρα και παγκάκια. Και κάτι αντίστοιχο προτείνουμε λίγο πιο κάτω στο κατέβασμα από το... Εδώ κάτι μου λείπει. Είναι το Μπελβεντέρα Ανατολής όπως το έχω ονομάσει. Το πέρασα. Ποιο 10. Η 10η στάση και εδώ δεν βλέπω διαφάνεια. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει εκεί ένα μεγαλύτερο χώρο. Δίπλα από το σούπερ μάρκετ που υπάρχει στο Παραλιακό σήμερα, η απόδρομη κατηφόρα από την αστυνομία που κατεβαίνει, εκεί μπροστά είναι το πιο στενό σημείο του, και αυτό πάρα πολύ στενό σημείο του Παραλιακού. Οριακά υπάρχει το πεζοδρόμιο. Εκεί προτείνεται μια μεγάλη προσθήκη προς τη θάλασσα με αναφορές, θα μπορούσε να έχει καθιστικά και η θέα εκεί είναι εξαιρετική στην Ανατολή. Το έχω ονομάσει Μπελβεντέρ Ανατολής γιατί είναι το πιο ωραίο σημείο για να
απολαύσει κανείς τη θέα στην Ανατολή. Ήταν λίγο πιο κάτω. Ναι, σωστά. Αυτό εδώ λοιπόν είναι μια προέκταση προς τη θάλασσα, έχει αρκετά δέντρα πίσω. Έτσι αφήνουμε τις τα τέσσερα μέτρα για να μπορούμε να κινηθούμε και να μην σταματήσει αυτή η διαδρομή προς το Αμμούδι, ενώ δημιουργούμε μια πλατεία που εκεί δεν υπήρχε τίποτα, μόνο βράχια από κάτω. Το βλέπουμε εδώ, πόσο, όλο αυτό το κομμάτι είναι μια προσθήκη προς τη θάλασσα, πάνω από τα βράχια. Μπροστά τώρα, λίγο πιο κάτω, ανάμεσα στα Διόπελ, το ξέρετε και το Μπελβεντέρε, που είναι οι προεξοχές αυτές προς τη θάλασσα, μπροστά είναι στο σημείο...